βάρδιες σε τεντωμένο σκηνή εν μέσω εορταστικής περίοδου για πολλούς υγειονομικούς που, όπως καταγγέλουν, θα κληθούν να κάνουν εξαντλητικά ωράρια προκειμένου να κρατήσουν όρθια τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Κρήτης, τη στιγμή που σύμφωνα με εκτιμήσεις εκκρεμούν χιλιάδες ρεπό από την περίοδο της πανδημίας. Αυτό είναι συνεχόμενο, δεν υπάρχουν γιορτές ή οτιδήποτε. Εμείς θα κοιτάξουμε να είμαστε συνεπείς στο να προσφέρουμε τις υπηρεσίες υγείας στους συναδέλφους μας, στους συνανθρώπους μας, αλλά από εκεί και πέρα θα συνεχίσει η πίεση όντως και στους γιατρούς και στο υπόλοιπο, και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στην καθαριότητα, οι οποίοι, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη έλλειψη για να καλυφθούν όλα τα κενά, αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε παραπάνω από ό,τι θα μπορούσαμε. Δυστυχώς έχουμε αφαιθεί μόνο στο φιλότιμο των υγειονομικών, μόνο στην αυτοθυσία των υγειονομικών και παράλληλα έχουμε την υποκρισία, έχουμε την κοροϊδία των δίθεν αυξήσεων της κυβέρνησης στους υγειονομικούς. Ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα ρεπό και οι μέρες αδείας ανέρχονται σε 20.000 σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, με πολλές από αυτές να είναι σε εκκρεμότητα από το 2021. Νομίζω ότι ο ελληνικός και ο κρητικός λαός ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι εδώ και χρόνια, με αποκορύφωμα την πανδημία αλλά και τη σημερινή εποχή, το υγειονομικό προσωπικό όχι μόνο υπερβάλλει αυτό, αλλά έχει ξεπεράσει όλα τα όρια του. Δουλεύουμε κάτω από εξαντλητικά ωράρια και ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που συμπίπτουν και με αργίες, το πρόβλημα της υποστελέχωσης γίνεται ακόμα πιο έντονο, ακόμα πιο φανερό. Γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι υγειονομικοί για χιλιάδες μέρες άδεια που είναι στηβιασμένοι 2 ετών μέσα, με υπουργικές απαγορεύσεις πάνε μέσα στην πανδημία που δεν μας επέτρεπε να πάρουμε, που είναι ακόμα και δεν μπορεί να δοθεί. Τα νοσοκομεία δουλεύουν οριακά ήδη όλο το διάστημα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι και περιμένουμε τις δεσμεύσεις τους για προσωπικό. Όπως περιγράφουν οι υγειονομικοί, ο όγκος δουλειάς που δεν μειώνεται ποτέ και η πίεση που αυξάνεται λόγω της έλλειψης προσωπικού συντελούν μια εξαιρετικά δύσκολη συνθήκη που την ίδια ώρα δημιουργεί ένα κλίμα ανασφάλειας για τους ασθενείς. Πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι κινδυνεύει πλέον η σωματική τους και η ψυχική τους ακεραιότητα να δουλεύουν σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες. Μπορεί κάποιος που δεν κάνει τη δουλειά μας να μην το καταλαβαίνει τόσο απόλυτα όσο το λέω εγώ, αλλά φανταστείτε ένα συνάδελφο γιατρό να εφημερεύει 24 ώρες και την επόμενη μέρα συνεχίζει να δουλεύει ενώ είναι άυπνος. Προφανώς η έλλειψη προσωπικού, η κούραση και η έλλειψη αδειών δημιουργεί συνθήκες επασφάλειας στους ίδιους τους εαυτούς μας, αλλά και σε αυτό που θα μπορούσαμε ακόμα καλύτερα να προσφέρουμε στους ασθενείς, ακριβώς γιατί αυτό που απαιτείται στην δουλειά τη δικιά μας, στην εργασία τη δικιά μας, να είμαστε ξεκούραστοι, να είμαστε νηφάλιοι. Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του συστήματος υγείας με επαρκές προσωπικό, ώστε τα νοσοκομεία να ανταποκριθούν στις τρέχουσες απαιτήσεις που όλο και αυξάνονται λόγω των αποχωρήσεων. Λιγότερο από ένα 24ωρο διήρκησε η προσπάθεια των γιατρών στη ΜΕΘ του Βενιζελείου για τη διακοπή των κατασταλτικών φαρμάκων στη 17χρονη μαθήτρια από την Αθήνα, η οποία υπέστη αλλεργικό σοκ και ανακοπή κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην Κρήτη. Σύμφωνα με το διευθυντή της ΜΕΘ του νοσοκομείου Ανέστη Κιούλπαλη, η 17χρονη που νοσηλεύεται στη μονάδα από τις 10 Δεκεμβρίου, μετά τη μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων, ανέβασε και πάλι ενδοκράνια πίεση. Όπως ανέφερε ο κ. Κιούλπαλης, η διαδικασία της διακοπής της καταστολής θα επιχειρηθεί και πάλι τις επόμενες ημέρες, με στόχο να διερευνηθεί στο πλαίσιο του επόμενου σταδίου η νευρολογική κατάσταση του παιδιού.